Συζητάμε το θέμα της κατοικίας τρία χρόνια τώρα. Κύριε Μπάκα, να ξεκινήσουμε από εσάς. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα που ακούσαμε δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Mm-hmm. Ξεκινάμε με αυτό. Δηλαδή είναι μέτρα τα οποία σιγά σιγά, τελευταίους τουλάχιστον δύο έτη, τα έχουν ξανακούσει πάλι. Από τη ΔΕΘ του 2022, ένα μεγάλο κομμάτι των μέτρων, κάποια άλλα μέτρα το 2023. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου το 45,5% των συμπολιτών μας, αυτό είναι στοιχείο της Eurostat, είτε οφείλουν, ζουν σε ένα σπίτι που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς δέκο. Αυτό είναι στοιχείο της Eurostat. Πόσο είναι αυτό? 45,5%. Ένα στους δύο. Ακούστε κάτι τώρα. Χρωστάει το οποίο έχει να κάνει με το σπίτι. Με το σπίτι. Στέγαση. Πάμε τώρα. Ένα χρόνο πριν, αυτό το ποσοστό ήταν 36,4%. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 9 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 9 ποσοστιαίες μονάδες είναι περίπου 900.000 συμπολίτες μας. Δηλαδή, σε ένα χρόνο, 900.000 συμπολίτες μας άρχισαν να διαμένουν σε κατοικίες που κάτι χρωστάνε που έχει σχέση με τη στέγαση. Μάλιστα. Η δεύτερη χώρα στη λίστα στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία με 19,9%. Δηλαδή, πολύ πιο κάτω από εμάς σε ποσοστά. Πλέον, είμαστε η χώρα που είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε ένα στοιχείο ακόμα που αναφέρει ότι το 72% των νέων μένουν στο παιδικό δωμάτιο 18-34 ετών. Και έχουμε και ένα στοιχείο ακόμα που αναφέρει ότι το 74,6% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης. Ότι το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 21,2%. Όλα αυτά που αναφέρει ο Πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι μικρής κλίμακας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένα κριτήρια και θέλουν χρόνο. Και χρόνο πλέον, δεν υπάρχει όσον αφορά. Γιατί υπάρχουν και ανάγκες. Φανταζόμαστε οικογένειες και ζευγάρια οι οποίες ψάχνουν για σπίτι και αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε ένα μέτρο άμεσης αναχέτησης του κόστου στέγασης. Ούτε ένα. Δηλαδή να πούμε ότι την επόμενη μέρα το πρωί έχουμε ένα μέτρο το οποίο πραγματικά θα δούμε μια διαφορά στην τσέπη μας. Άμεσο εννοεί. Άμεσο. Κανένα. Πρόεδρε, τώρα αυτό μπορεί να γίνει έτσι μαγικά? Καταρχήν πρέπει να πω, επιτρέψτε μου ως οικονομολόγος, ότι βλέπουμε πάντα τη ροή του χρήματος, λέω. Mm-hmm. Ποιος κερδίζει αυτή τη στιγμή από το θέμα της έλλειψης στέγης? Ποιος? Τα funds, δηλαδή services, οι οποίοι σήμερα έχοντας τη δυνατότητα να έχουν ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων, όσο ανεβαίνει η τιμή της στέγης, της κατοικίας, κερδίζουν παραπάνω μέσω των πληστηριασμών. Mm-hmm. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Θεωρούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όχι θεωρούμε, τα στοιχεία δείχνουν με όλα τα προβλήματα που έχουν ότι υπάρχουν 900.000 σπίτια και επαγγελματική στέγη και τα δύο μαζί, τα οποία είναι σήμερα κλειστά. 700.000 κατοικίες και καμιά 200.000 εμπορικά ακίνητα. Ακριβώς. 900. Βεβαίως, εγώ δεν θα σας κρύψω ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και τα σπίτια εκείνα όπου οι γονείς θα δίνουν στα παιδιά, που δεν φαίνεται ότι το ενίκιο είναι μέσα. Να. Όπου και σε αυτό ακόμα πρέπει να βρεθεί άκρη. Στην πραγματικότητα όμως, αν θες να λύσεις το θέμα, ξεκινάς και λες, ας ξεκινήσουμε από τα ακίνητα που είναι κλειστά και βρίσκουμε τον τρόπο να ανοίξουν. Είτε αυτό είναι το services, είτε είναι τα κλειστά που άλλος χρειάζεται χρήματα και του βοηθάω για να μπορέσει να ανακαιριστεί και να λειτουργήσει. Και να τα αξιοποιήσει. Και μετά πας στον τρόπο της κάλυψης θεμάτων που έχουν σχέση με τη φοιτητική στέγη. Τι κάνεις δηλαδή, δημιουργείς φοιτητικές στέγες. Άκουσα τον κύριο Μπάκα μιλώντας πριν ότι, ξέρετε, ακόμα και το θέμα του real estate, πρέπει να πούμε το εξής. Συγγνώμη, τον Airbnb. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχουμε 950.000 κρεβάτια Airbnb και συνολικά στην Ευρώπη είναι 6 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουμε το 1 έκτον. Είναι πολλά. Δηλαδή ναι, είναι πολλά, αλλά είμαστε και τουριστική χώρα, έτσι. Και η Ισπανία τουριστική είναι. Και η Ιταλία είναι τουριστική. Δηλαδή η απάντηση ποια είναι? Είμαι υπέρ του Airbnb, δεν είμαι κατά. Στην πραγματικότητα όμως, εδώ πρέπει να δούμε ότι αυτός θα πρέπει να περιοριστεί και να υπάρξει αυτό που λέμε έννομη τάξη στο θέμα του Airbnb, να λειτουργήσει με βάση τους κανόνες της αγοράς. Αλλά τα έσοδα από το Airbnb θα μπορούσαν, που είναι μεγάλα σήμερα, να χρηματοδοτήσουν φοιτητικές στέγες, άρα να λειτουργήσουν ένα θέμα. Να βοηθήσουν εκεί προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα παραπάνω έσοδο που δεν το είχε πριν η πολιτεία. Θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί αυτό πρέπει να το βάλουμε ακόμα και το θέμα το δημογραφικό. Κοιτάξτε, διαμαρτυρόμαστε γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα. Με νοιάζει να πω δύο στοιχεία. Αν εγώ παίρνω 800 ευρώ και η γυναίκα μου παίρνει άλλα 800, όχι δεν μπορώ να κάνω παιδιά, με δεν μπορώ να επιβιώσω. Άρα χρηματοδοτώ. Δηλαδή, τι λέω εδώ, ευρωπαϊκές λογικές που υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες. Στηρίζω την πρώτη κατοικία των νέων ζευγαριών, οπότε του δίνω τη δυνατότητα αύριο το πρωί
να καταφέρει να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Γιατί δεν γίνεται τόσα χρόνια, γιατί είναι ένα θέμα και μια υπόθεση, μας είπε και ο κύριος Μπάκας πριν, που το συζητάμε τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και λοιπά. Είναι τεράστια έσοδο. Εγώ διαφωνώ ότι είναι θέμα εσόδων. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Δηλαδή, τι θες να κάνεις. Θέλω να καταφέρω αυτό. Όταν θες να το καταφέρεις, θα σας πω το παράδειγμα το Ισραήλ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχει σήμερα 9.800.000. Δηλαδή ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τι έκανε για να φτάσει εκεί. Τι, πώς βοήθησε τη νέα γενιά για να φτάσει εκεί και να μπορέσει να κάνει οικογένεια. Δηλαδή αντί να ψάχνουμε να βρούμε εμείς το δικό μας τρόπο για να μπορέσει η χώρα να μεγαλώσει, ας δούμε παραδείγματα άλλων χωρών. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Λέμε δεν υπάρχουν χρήματα. Ξέρετε, στη λέξη χρήματα υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Από κάτι κόβεις ή από κάποιον βάζεις να πληρώσεις για να βρεις χρήματα. Ναι, γιατί τα κλειστά σπίτια, όπως μας είπατε πριν, τα 900.000, πόσο είναι το αριθμό. 700-800. Ναι. Δεν είναι τώρα, δεν έγινε τον τελευταίο χρόνο. Τώρα δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και δημιουργήθηκε. Άρα δεν έπρεπε λιγάκι πριν το κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή πριν μας έρθει το πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Το θέμα δημιουργήθηκε από το Airbnb. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό που ήταν μεγάλο που βγήκε. Από τα κλειστά σπίτια που έχουμε σήμερα κατεσχεμένα, που είναι πάρα πολλά, δημιουργήθηκε. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε και θα μπορούσαμε να πούμε λογικά τι έγινε ξαφνικά τα τελευταία 3 χρόνια και έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα έλλειψη στέγης. Βλέπουμε την αιτία. Υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη ακινήτων, πρόεδρε, νομίζω θα καταλάβετε. Είναι τα ακίνητα τα οποία είναι στα χέρια των servicers, στα οποία δεν μένει κανένα σε πολλά από αυτά. Και είναι μια τεράστια γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, αντί να πιέζουμε τώρα τον μπάκα που έχει μια κλειστή καρσενιέρα στα Πατήσια, να την ανοίξει και να την νοικιάσει, πρέπει με συντεταγμένα και θεσμικά να πάμε στους σέρβισερς και να τους δώσουμε όχι κίνητρα για να τα ανοίξουν, αντικίνητρα για να τα έχουν κλειστά. 10 φορές μεγαλύτερο ένφια, 5 φορές μεγαλύτερο ένφια. Αυτά δεν θα ανοίξουν την άλλη μέρα το πρωί. Πολύ. Και μην ξεχνάμε, σε τι αξία τα έχουν πάρει αυτά τα κινητά οι σέρβισερς. Εδώ βάζει ένα πολύ σοβαρό. Ένα μικρό κλάσμα της αξίας τους. Κάτω από το 15%. Κάτω από το 15% της αξίας τους. Ένα ακίνητο 200.000, ένα σερβισερ το έχει πάρει κάτω από 30. Εδώ ανοίγεται μια συζήτηση, ξέρετε, στο θέμα των κατασχέσεων και η Κύπρος. Σιγά μην τους δώσουμε και μπόνους για να τα ανοίξουν. Και η Κύπρος και η Ιταλία βάλαν κανόνες. Είπαν, για παράδειγμα, στην Κύπρο είπαν ότι μπορώ να το αγοράσω εγώ πρώτος. Δηλαδή είναι το δικαίωμα σε μένα να είμαι ο πρώτος αγροστής, δηλαδή εμένα που το έχει κατασχέσει. Ναι. Και μου δίνει προϋποθέσεις. Στην Ιταλία είπαν ότι δεν μπορεί το κέρδος να ξεπεράσει ένα ποσοστό. Δηλαδή, εμείς τι είπαμε. Τίποτα. Καλώς ήρθατε. Ένα δις να γυρίσει. Όταν δεν έχει κανένα περιορισμό του κέρδους, λογικό είναι. Μια εταιρεία που θέλει να βγάλει λεφτά, θα ψάξει να βρει τον τρόπο να βγάλει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό κάνει βασικά. Ξέρετε κάτι, όσον αφορά τη στεγάση, εγώ το έχω πει από το 2018. Είμαστε η χώρα η οποία πραγματικά έχει καθυστερήσει να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Κάθε χρόνο συζητάμε και να ξανασυζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουν περάσει 6 χρόνια πλέον και πραγματικά βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν. Έχουμε, μάλλον όχι στο μηδέν, έχουμε κάποια μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται, αλλά είναι πολύ μικρή κλίμακα. Δηλαδή, δεν μπορεί η ναυαρχίδα τη στεγαστικής πολιτικής τη χώρα να είναι το πρόγραμμα σπίτι μου με 3.600 εκταμείευση. Καλό είναι και το σπίτι μου που πήγε πρωθυπουργό στο ζευγάρι. Καλό είναι, αλλά δεν είναι πολύ μικρό. Και ποιον αφορά, λίγο, λέτε, ότι είναι λίγο. Και ποιον αφορά τον νέο άνθρωπο, ο οποίος πληρείται τα πιστικά κριτήρια, διαθέτει ο ίδιος όμως μια ιδία συμμετοχή 40.000 ευρώ. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, απλά πήρε ένα στεγαστικό δάνειο φτηνό. Δεν πήρε φτηνό σπίτι. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων στις περιοχές που υπήρχε η θεσιμότητα κοινού που πλήρωσαν τις προδιαγραφές του προγράμματος. Είδαμε την Κυψέλη, τα Νοπατήσια, είδαμε μια ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώληση. Είναι δυνατόν να βρίσκεις 55 τετραγωνικά 600 μέτρα. Κάνει μεγάλη εντύπωση το εξής, να ξέρετε. Για ποιο λόγο συζητάμε μόνο την αγορά και στην περιφέρεια που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με λίγα ακίνητα, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να κάνουν ανέγερση κατοικίας στο ιδιόκτητο οικόπεδο του πατέρα και της μάνας ή στο δικαίωμα υψούν. Γιατί αυτή τη στιγμή στο μεσολόγιο του Αγρίου να αγοράσω σπίτι παλιό και να μην πάω στο χωράφι του πατέρα μου, στο οικόπεδό του ή στο δικαίωμα τη πλάκα που έχει πατέρα μου πάνω. Να χτίσω, να χτίσω ένα σπίτι καινούριο. Και να λέμε αγόρα στο παλιό με το ζόρι του 1970. Δεν μπορούν να αλλάξουν, κύριε Μπάκα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, μπορούμε να τα δούμε να αλλάζουν οπότε και να λύνεται σε μεγάλο βαθμό. Εγώ θα σας πω, θα ξεκινήσω από τόσο θες να γίνει. Βεβαίως, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Mm-hmm. Πάλι όμως ξαναλέω. Όταν το αλλάξεις, θα κερδίσει ο κόσμος, θα χάσει κάποιος. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, θα χάσει ο κόσμος. Ένας κερδίζει, ένας χάνει. Μην φοβόμαστε να λέμε την πραγματική λέξη. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι άσχετο με το συγκεκριμένο, νομίζω έχει μια λογική.
Ο κύριος Κρέκας μίλησε σήμερα για την διθάσευση του πληθωρισμού και έδωσε 50 μέρες. Εντάξει. Μισό λεπτό να σας πω. Μετά από αυτό το διάστημα, ξέρετε πόσοι αλλάξαν τους θερμοκαταλόγους. Ένα στους πέντε. Οι άλλοι τέσσερις δεν τους αλλάξαν. Άρα, τι περιμένουμε, να φτάσει στις αρχές Μάρτη για να δούμε αλλαγή. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Το 80% δεν κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Ή καταλαβαίνεις ότι παρεμβαίνεις για να το λύσεις ή διαφορετικά. Εγώ που κερδίζω, το λέω απλά, οι services δεν θέλουν να αλλάξει. Εννοείται. Και θα πιέσω πολύ να μην αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τώρα, πρόεδρε, κοιτάξτε. Εσείς που μιλάτε με νυν πρωθυπουργού, τον κύριο Μητσοτάκη, με πρώην πρωθυπουργού ΣΥΔΑ, τον κύριο Καραμαλή, και με επίδοξους πρωθυπουργού, τον κύριο Ανδρουλάκη, ελίστε το. Θέλατε κάτι να πείτε πριν σας... Ήθελα να πω το εξής. Ναι. Ότι έχουμε το πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις, το 3%. Ναι. Για ποιο λόγο στις οικιστικές μισθώσεις, στις ενεργές οικιστικές μισθώσεις, να μην έχουμε 3% το πλαφόν. Ναι. Στις ενεργές, δεν λέμε για τις καινούργιες, όχι πλαφόν στα ενεργά. Οι λύσεις υπάρχουν πολλές, μακάρι και να γίνουν και να εφαρμοστούν. Εγώ ξέρω ότι αν μιλάς με ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν τι γίνεται, παίρνεις ιδέες. Αλλιώς... Έτσι θα πάμε τώρα να δούμε και πώς κινείται και η αγορά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.